Είναι το ύψιστο δικαίωμα σε μια δημοκρατία, είπε για την ψήφο ο Αμερικανός πρέσβης στη χώρα μας, προτείνοντας τους Αμερικανούς πολίτες να συμμετέχουν ψηφίζοντας για το μέλλον της Αμερικής, λίγες μέρες πριν την εκλογική διαδικασία. Οι άνθρωποι έχουν πεθάνει να μπορούμε να έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν. Είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν αυτές τις ευκαιρίες. Και καμπόσες φορές νομίζω ξεχνάμε τι παράδεισος είναι να μείνεις σε μια δημοκρατία που έχεις αυτές τις ευκαιρίες. Γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν αυτές τις ευκαιρίες. So, σε παρακαλώ, I don't do politics, I'm an ambassador, I'm a diplomat. But go vote. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Γιώργος Τσούνης, με καταγωγή από τον Πλάτανο Ναυπακτίας, σημείωσε ότι Αμερική και Ελλάδα τις ενώνουν πολλά, σχολιάζοντας την κάμερα της Κρήτη TV ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών διανύουν ίσως την καλύτερη εποχή τους. Οι σχέσεις με την Αμερική και την Ελλάδα είναι οι καλύτερες που έχει είναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ καλύτερες μέρες. Και θα σου πω, η Αμερική στέκεται δίπλα στην Ελλάδα. Και γιατί η Ελλάδα, they act with principles and values. Ο Γιώργος Τσούνης, που ολοκληρώνει τη θητεία του στην Αμερικανική Πρεσβεία σε κάποιες εβδομάδες, επανέλαβε τη σύνδεσή του με τη χώρα, τις βαθιές φιλικές σχέσεις με ανθρώπους και τις υπέροχες μνήμες του, διευκρινίζοντας πως πάντα θα κουβαλάει την Ελλάδα μέσα του. Εδώ γεννήθηκαν και μεγάλωσαν οι γονείς μου. Εμείς χρωστάμε την Ελλάδα πάρα πολλά πράγματα, δημοκρατία, Σόκρατης, Πλέτο, στη Κρήτη, Βενιζέλος, Καζαντζάκης, όμως και εγώ είμαι πολύ περήφανος που ήρθα στην Ελλάδα. Όσο για την Κρήτη και την αγάπη του για τη Μεγαλόνησο, ανέφερε ότι στηρίζεται στην ιστορία και τον πλούσιο πολιτισμό της, όπως και στους φίλους του, μέσω των οποίων έχει λατρέψει και επισκέπτεται όποτε μπορεί το νησί. Είναι η αγαπημένη μέρος για μένα, έχω πολύ φίλοι από εδώ και έχω συγγενείς από εδώ. Και έχω πει πολλές φορές πόσο αγαπάω το τραπέζι της Κρήτης. Παρευρισκόμενο σε συνέδριο για τον κρητικό τρόπο ζωής, που διοργάνωσαν από κοινού το Ελληνικό Κέντρο Αριστείας για την Υγεία και την Ευεξία και ο Όμιλος Γκρεκοτέλ, δεν δίστασε όχι μόνο να δηλώσει το θαυμασμό του για την κρητική κουζίνα, αλλά να απαριθμίσει και τα αγαπημένα του φαγητά. Πολύ ωραίο λάδι. Αντιχριστό είναι το αγαπημένο φαγητό. Και, you know, αρέσω και κριστάκα.